Αντένες 936. centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Κλεοπάτρα, καλημέρα. Πολύ καλή σας μέρα, πώς είστε? Τι να εδώ μετράμε, τι ζημιές πάθαμε. Ο καθένας σήμερα ψάχνει το αυτοκίνητό του, ψάχνει τα τζάμια να τα βρει αν υπάρχουν. Και αν είναι αγρότης ψάχνει αν έμεινε κανένα μήλο πάνω στη μηλιά και κανένα κυπευτικό κάτω στο χώμα. Έχει γίνει χαμός όχι από σήμερα, από χθες το βράδυ νομίζω γύρω στις 12 και 4 το κινητό χτυπάει... Ασταμάτητα. Ανέλειπος, δεν έχει σταματήσει. Τι προβλέπετε σε... Να δούμε λοιπόν γιατί οι ζημιές είναι πραγματικά πάρα πολύ μεγάλες και για τα αμαξώματα που πραγματικά αυτό το χαλάζει. Τρύπησε τα αυτοκίνητα, δηλαδή τα έκανε τέτοιες ζημιές. Επαναλαμβάνω, ξυπνάνε μνήμες του καλοκαιριού του Αυγούστου του 2020 για πτελέα και κρανοχώρη που είχαμε τότε, τέτοια θα λέγαμε θερμινία. Αλλά τότε μιλούσαμε για μια μικρή σχετικά περιοχή, για ένα χωριό. Τώρα εδώ μιλάμε για μια πόλη, για Μανιάκι, για πολύ μεγάλες περιοχές. Πάρα πολύ και στην Ποριά. Και στην Ποριά. Ναι. Από τις εκτιμήσεις, Κλεοπάτρα, πού είναι οι μεγαλύτερες ζημιές, δηλαδή από πού έχουν συμβεί οι μεγαλύτερες ζημιές και καταστροφές? Κατά βάση εμένα οι πελάτες μου, δηλαδή το 90% που έχω μιλήσει είναι Καστοριά. Καστοριά. Είναι Καστοριά, ναι, και λιγότερο Μανιάκι, αλλά κατά βάση Καστοριά. Καστοριά, μάλιστα. Ναι, είχε σοβαρό θέμα, αλλά είδαμε όλοι και φωτογραφίες και λοιπά, σαν χιόνι ήταν. Ήταν ένα πράγμα, δεν ξέρω, στο Άργος, εσείς νομίζω ότι την περάσετε λίγο καλύτερα. Έριξε χαλάζι, αλλά όχι σε αυτό το... Καμία σχέση, καμία σχέση. Κανένα αυτοκίνητο δεν έπαθε ζημία. Ναι. Τίποτε. Εδώ είναι, δηλαδή, ο άξονας από Ποριά, Μανιάκι, Νταϊλάκι, Καστοριά, ήταν, θα λέγαμε. Ήταν δύσκολα. Κατέστρεψε περιουσίες, όχι αστεία. Τώρα, τι γίνεται και με τα μπαμπρίζ, τι γίνεται και με τα βαθουλώματα? Κοιτάξτε, τα μπαμπρίζ είναι πιο εύκολο γιατί είναι μια κάλυψη που οι περισσότεροι έχουμε στα αυτοκίνητα. Σωστά. Την θράψη κρυστάλλων. Η θράψη κρυστάλλων, ακριβώς, η οποία καλύπτει κανονικά τα τζάμια και λοιπά των αυτοκινήτων. Τώρα, το δύσκολο είναι για όσους δεν είχαν την κάλυψη των φυσικών φαινομένων και χαλάζει. Τώρα, για να δούμε, στους 10 πελάτες πόσοι βάζουν, κυρία Φίσκα, πώς το λένε, καιρικά φαινόμενα, πώς το βάζουν αυτό? Καιρικά φαινόμενα, δυστυχώς ελάχιστοι, θα σας πω ανάλογα τις χρονιές, θα σας πω ότι ίσως είναι 5 στους 10, ίσως και 4 στους 10. Λίγοι, δυστυχώς. Η μισή, είναι, και λίγο λιγότερο από μισή. Έτσι ακριβώς. Αντιλαμβάνομαι ότι είναι δύσκολο γιατί εννοείται ότι είναι μια κάλυψη που κοστίζει. Απλά δυστυχώς πρέπει να τη λειτουργήσει. Ανεβάζει πολύ το κοστολόγιο της ασφάλειας αυτή. Εξαρτάται, κοιτάξτε. Αυτό εξαρτάται. Τώρα, αν έχετε ένα αυτοκίνητο που κάνει 8.000, αντιλαμβάνεστε ότι το κόστος δεν ανεβαίνει ιδιαίτερα. Ένα αυτοκίνητο των 40.000, αντιλαμβάνεστε ότι έχει φυσικά άλλο κόστος γιατί καλείται η εταιρεία να αποζημιώσει πολύ μεγαλύτερο ποσό. Μάλιστα. Οπότε αυτό δηλαδή έχει να κάνει ξεκάθαρα με την αξία του αυτοκινήτου. Να ρωτήσουμε λίγο, θυμόμαστε για την περίπτωση της πτελέας. Εκεί το κόστος ήταν από 3.000 και αν η ζημιά ήταν πολύ μεγάλη έφτανε και τις 7.000 ευρώ για τα αυτοκίνητα. Έτσι. Πολλά αυτοκίνητα δεν άξιζε τον κόπο να τα επιδιορθώσεις. Έτσι, τι καλύπτει η ασφάλεια, δηλαδή αν έχω μια ζημιά εγώ θα σας πάω 3.000. Η ασφάλεια καλύπτει κανονικά, εννοείται ότι εξαιρείται το ποσό απαλλαγής, που αυτό είναι μια λεπτομέρεια που θα μιλήσει ο καθένας με τους ασφαλιστές του για να δει. Τι είναι αυτό το πράγμα τώρα, τα ψηλά γράμματα? Όχι, δεν είναι ψηλά γράμματα, είναι τώρα κοιτάξτε τι γίνεται. Σε κάθε κάλυψη συζητάμε το ποσό απαλλαγής, δηλαδή ένα ποσό από το οποίο απαλλάσσεται η εταιρεία, ένα πρώτο ποσό. Κάποιοι πελάτες επιλέγουν να μην έχουν καθόλου απαλλαγή, οπότε εξ ολοκλήρου πληρώνεται από την εταιρεία. Μάλιστα. Κάποιοι πελάτες, επειδή η απαλλαγή ρίχνει λίγο το κόστος, κάποιοι πελάτες επιλέγουν ένα μικρό ποσό να το βάλουν σαν απαλλαγή, ώστε να πληρωθεί από την τσέπη τους και να πέσει λίγο το ποσό. Άρα αυτό πρέπει να το δει ο καθένας με την ασφάλειά του ουσιαστικά. Δεν είναι ίδιο παντού αυτό. Όχι. Και η κάθε εταιρεία έχει, υπάρχουν οι γενικοί κανόνες της αγοράς, αλλά η κάθε εταιρεία έχει τις δικές της απαλλαγές που πρέπει να τις δει ο κάθε πελάτης. Άρα λοιπόν, όταν πάει στο φανοπείο και το εκτιμήσει ο φανοποιός
την ζημιά, θα πρέπει οπωσδήποτε να δει και αυτό το στοιχείο στην ασφάλεια. Σε κάθαρα, μια για να δει πόσα θα πληρώσει ο ίδιος και πόσα η ασφάλεια. Ακριβώς. Μια διευκρίνηση μόνο για να μην υπάρξει παρεξήγηση. Δεν το εκτιμάει ο φανοποιός, αλλά ο πραγματογνώμονας της εταιρείας. Α, μάλιστα. Άσχετα το τι θα ζητήσει ο φανοποιός. Κοιτάξτε, ο καθένα ζητάει ό,τι θέλει. Εννοείται, αυτό το ξέρετε. Ναι. Αλλά, ο εκτιμητής όμως κάνει εκτίμηση πραγματικής ζημιάς. Εδώ τι γίνεται από την άλλη. Ξεκάθαρα, εννοείται ότι κάνει. Όταν υπάρχει η κάλυψη, δεν τίθεται θέμα μη κάλυψης. Το θέμα είναι να υπάρχει. Μάλιστα. Το θέμα είναι να υπάρχει. Είναι να υπάρχει. Όμως θα βγάλει και. Μισό λεπτάκι. Ο εκτιμητής θα βγάλει ότι η ζημιά είναι του τάδε ποσού, ας πούμε. Ακριβώς. Ναι, και αν πάω εγώ στο φανοποιό και μου πει, τι λέει, εδώ θέλει άλλο ένα χιλιάρικο, τι κάνω εγώ εκείνη την ώρα? Υπάρχει συμφωνία, γι' αυτό πάντα λέμε ότι τα αυτοκίνητα εκτιμούνται στο συνεργείο, ούτως ναι. ώστε να τα δουν αναλυτικά συνεργείο και πραγματογνώμονα. Α, δηλαδή, μαζί γίνεται, τώρα το καταλάβω, μαζί γίνεται. Είναι το καλύτερο, για να μην υπάρχουν διαφωνίες και για να μην μπερδεύουμε τον πελάτη, όχι πήγαινε, ωραία. Μετά ξαναπήγαινε και μετά ξαναπάνε. Όχι να πάω και σε άλλον, μήπως το δώσει φθηνότερα, όχι. Όχι, σε καμία περίπτωση. Γίνεται με τον φανοποιό που θέλει ο καθένας. Εννοείται. Μάλιστα. Εννοείται. Τώρα, τι άλλο πρέπει να προσέξουμε σε αυτήν την, σε αυτήν την περίπτωση και ποια είναι από τα μυστικά? Γιατί εδώ ακούμε ότι πρέπει να κάνω μέχρι και αίτηση στην Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία για να πάρω ένα χαρτί ότι έριξε χαλάζει εδώ. Να κάνω και μια αίτηση στην εφορία. Τι είναι αυτά, τι γίνεται? Ακριβώς, στην εφορία όχι. Χρειάζεται ένα χαρτί από την ΕΜΗ. Ναι. Που είναι, δεν είναι τόσο πολύπλοκο όσο ακούγεται. Εγώ για τους πελάτες μου, ας πούμε, ήδη το έχω ζητήσει. Δεν είναι κάτι. Ναι, εδώ μας είπαν ότι χρειάζεται μια αίτηση στην ΕΜΗ, κατάθεση σε κωδικό στην εφορία, 2,5 ευρώ. Ακριβώς, ένα παράβολο που είναι αυτό που πληρώνεται. Ποιος τρέχει τώρα για όλα αυτά? Εγώ πρέπει να τρέξω ή οι ασφάλειες τρέχουν για αυτά? Κοιτάξτε, αυτό δεν έχει να κάνει. Εξαρτάται με τον κάθε ασφαλιστή. Εγώ για τους πελάτες μου το έχω κάνει ήδη. Αλλά μάλιστα. δεν είναι απόλυτα η δική μου δουλειά. Καταλάβετε ναι, τι εννοώ. Ναι. Είναι σε μορφή εξυπηρέτησης. Λοιπόν. Ακριβώς. Να μην έχουν να τρέχουν και με αυτό, γιατί υπάρχει μια σύγχυση τεράστια τις τελευταίες ώρες. Ναι. Οπότε χαρτί, πρέπει να κάνω το χαρτί στην ΕΜΗ. Πού να βρω εγώ ΕΜΗ τώρα και πού να κάνω αίτηση, δηλαδή πού απευθύνομαι τώρα? Αυτό ίντερνετικά. Ή το καλύτερο για μένα να πάνε όλοι στον ασφαλιστή τους, γι' αυτό μας έχουν ούτως ή άλλως, όχι μόνο για τα ασφάλιστρα, όταν μας χρειάζονται. Ναι. Και να τακτοποιηθεί. Είναι πολύ Άρα λοιπόν ο ασφαλιστής να κάνει και αυτή τη δουλειά, να κάνει μια αίτηση στην ΕΜΗ. Γνώμη μου είναι ναι. Είναι ο τρόπος που λειτουργώ εγώ. Είναι το καλύτερο, γιατί είμαστε ψύχρεμοι αυτή τη στιγμή, ενώ ο κόσμος δεν είναι ψύχρεμος. Ακριβώς. Και είναι λογικό. Ναι. Οπότε είναι πολύ πιο εύκολο να το κάνουμε εμείς και λόγω εμπειρίας, γιατί στον καθένα μας τυχαίνει κάθε χρόνο πια. Μάλιστα. Δεν είναι κάτι Τώρα, τρομερό. Αργεί η απάντηση για να έρθει αυτό το χαρτί από την ΕΜΗ? Χρειάζεται, μας λένε εδώ, και 1-1,5 μήνας. Όχι, υποθέτω μέχρι στο επόμενο δεκαήμερο θα έχει έρθει. Δεν είναι, δεν νομίζω ότι δεν καθυστερεί τόσο πολύ, γιατί εδώ υπάρχει μια. Από άλλο θέμα, μια κατάσταση εδώ για φίλο που τον ήρθε το χαρτί σε 1,5 μήνα. Είναι για αυτοκίνητο, εννοείται. Για αυτοκίνητο. Μου κάνει εντύπωση που άργησε τόσο πολύ. Εγώ συνήθως μέσα στο δεκαήμερο την έχω τη βεβαίωση. Όσες φορές έχω ζητήσει. Αυτό δεν θα μπορούσε τοπικά, δηλαδή, και με πιο ευκολία να το έχουμε? Δηλαδή πρέπει να στείλω στην ΕΜΗ. Δεν είδαμε εδώ τι γίνεται. Κάποιος εδώ να πιστοποιεί τέλος πάντων ότι αυτό το πράγμα έγινε χαμός. Ξέρετε τι, έχει αλλάξει τα τελευταία χρόνια. Πριν λίγα χρόνια παίρναμε από το Δήμο ένα χαρτί. Μπράβο, αυτό ακριβώς. Με πιο απλή διαδικασία. Παλιά παίρναμε, όντως έχετε δίκιο, και παίρναμε και ήταν πολύ πιο εύκολο. Βέβαια τώρα, τι είναι αυτό το πράγμα? Αλλά πλέον ζητάνε επίσημο χαρτί από την ΕΜΗ. Ενώ παλιά ήταν τελείωνε η δουλειά σε μία μέρα. Ναι. Αντί να διευκολύνουμε λίγο τη γραφειοκρατία, την κάνουμε πιο δύσκολη. Ρε παιδιά. Εδώ άνοιξαν οι ουράνοι, έργνε κοτρώνες από τον ουρανό. Δηλαδή, έχετε δίκιο. Τι θέλετε τώρα? Είναι στην προσπάθεια των, ξέρετε. Ήταν εδώ η ΕΜΗ να με πιστοποιήσει εμένα. Μα ήταν εδώ η ΕΜΗ να με πιστοποιήσει κιόλας ότι έριξε γαλάζι. Εγώ είμαι εδώ. Έχετε δίκιο, συμφωνώ απόλυτα και σας λέω. Δυσκολεύει τη ζωή όλων μας αυτό το πράγμα. Από ό,τι καταλαβαίνω πως ναι. Ναι. Μάλιστα. Αλλά θέλουν τα επίσημα έγγραφα. Ποια και είναι. Το κατεξοχήν επίσημο όργανο για να το πιστοποιήσει. Άρα μισό λεπτάκι. Για την θράψη κρυστάλλων είναι μια, όπως είπαμε, κάλυψη που την έχουν οι περισσότεροι. Ναι. Χρειάζεται και γι' αυτό από την ΕΜΗ?
Όχι, γι' αυτό δεν χρειάζεται. Α, μόνο γιατί... για τα βαθουλώματα. Ακριβώς, ακριβώς. Ωραία, εντάξει. Γιατί αυτό καλύπτεται ούτως ή άλλως. Φτάνε τα τζάμια. Και αυτό. Όταν λέμε θράψη κρυστάλλων, το ξαναλέμε μια ακόμη φορά, είτε έσπασε μπροστινό τζάμι, πίσω τζάμι, πλαϊνό τζάμι, όλα καλύπτονται από αυτή την ιστορία. Τα πάντα εκτός από καθρέφτες και φανάρια. Εκτός αν υπάρχει. Α, το φανάρι είναι άλλο. Το φανάρι είναι άλλο, γιατί το φανάρι καταρχάς είναι πλαστικό. Δεν είναι γελί. Καλύπτονται μόνο τα τζάμια. Το φανάρι πώς καλύπτεται, με ποια κάλυψη? Το φανάρι δεν καλύπτεται. Η περίπτωση να καλυφθεί φανάρι είναι πέρα του ατυχήματος, έτσι που εννοείται ότι αν σας χτυπήσουν, είναι ήδη οι ζημίες. Α, το φανάρι δεν καλύπτεται με τίποτα? Όχι, όχι. Μάλιστα. Γιατί το φανάρι είναι πλαστικό ούτως ή άλλως. Καταλάβατε. Είναι θράψη κρυστάλλων. Ούτε καν από καιρικά φαινόμενα μπορεί να καλυφθεί το φανάρι. Από καιρικά φαινόμενα, εφόσον υπάρχουν, θα καλυφθεί. Σε αυτή την περίπτωση θα καλυφθεί. Σε αυτή την περίπτωση θα καλυφθεί. Ωραία. Ναι, γιατί είναι ζημία από το χαλάζι. Δεν καλύπτεται με την κάλυψη τη θράψη κρυστάλλων. Ωραία. Και δεν καλύπτονται και οι καθρέφτες. Εκτός, το τζάμι δηλαδή του καθρέφτη, εκτός από την περίπτωση που υπάρχει κάλυψη. Γιατί υπάρχουν εταιρείες που το έχουν σαν έξτρα κάλυψη και το βάζουν. Μάλιστα. Και το καλύπτουν και αυτό. Το τζάμι ή απλά όλος ο καθρέφτης, σύνολο? Το τζάμι. Ναι. Ωραία. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις διευκρινιστικές απαντήσεις σε ερωτήσεις που έχει ο περισσότερος κόσμος. Να είστε οι καλά. Ασφαλιστές, επαναλαμβάνω, έχουν πάρα πολύ δουλειά αυτή τη στιγμή. Γιατί καλούνται να εξυπηρετήσουν έναν πολύ μεγάλο αριθμό πελατών. Όλος ο κόσμος έχει πάθει ζημιά και πάθει ζημιά, επαναλαμβάνω, όχι απλά σε ένα μικρό χωριό που θα μπορούσε να είναι 10, 20, 30, 50 αυτοκίνητα, αλλά έπαθε ζημιά μια περιοχή, η πρωτεύουσα του νομού, με τα περισσότερα αυτοκίνητα. Και γίνεται σήμερα κόλαση. Γίνεται σήμερα πανικός. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Αντένες 936. Centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση.